Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και σε ακόμα ένα βίντεο με αγαπημένα προϊόντα, αλλά και μερικά όχι τόσο αγαπημένα. Αν θέλετε να μάθετε ποια είναι αυτά, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Εγώ είμαι η Νάγια, αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, σας καλωσορίζω επίσης στο κανάλι, εδώ που σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ, κυρίως για μακιγιάζ και skincare. Ελπίζω να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Θέλω προκαταβολικά να σας ζητήσω, γιατί αυτό με βοηθάει πολύ, να γραφτείτε στο κανάλι πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχω πολλά πράγματα εδώ μπροστά μου και δεν ξέρω από πού να αρχίσω, παιδιά. Λοιπόν, θα αρχίσω από την NYX που είναι μια πολύ αγαπημένη εταιρεία και έχω αρκετά προϊόντα της και ξέρω ότι σας αρέσει πολύ, μου αρέσει και εμένα και όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι ανεβάζουν όλο και ψηλότερα τον πύχη και βγάζουν όλο και καλύτερα ποιοτικά προϊόντα. Όχι ότι τα προηγούμενα δεν ήταν καλά, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου τα γούστα ταιριάζουν περισσότερο. Να σας πω ότι από τη συλλογή High Glass που σας την είχα δείξει, είχαμε κάνει μάλιστα και ένα βίντεο όπου είχα βάλει αυτή την πούδρα σε όλο το πρόσωπο, νομίζω και το highlighter, θα σας βάλω το link εδώ για να το δείτε μετά από αυτό το βίντεο. Από αυτή τη συλλογή λοιπόν δοκίμασα αυτά τα δύο προϊόντα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Αυτή είναι μια finishing powder για το πρόσωπο που δίνει μια καταπληκτική γυαλάδα, ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, δεν είναι γυαλάδα highlighter. Το highlighter είναι αυτό εδώ, η μικρότερη συσκευασία, αυτό είναι το daytime halo συγκεκριμένα αν σας ενδιαφέρει η απόχρωση και η finishing powder είναι στην απόχρωση medium. Από την ίδια σειρά με έτσι τελείωμα που ακτινοβολεί είναι αυτό εδώ το setting spray, το οποίο παιδιά ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Αποκάλυψη γιατί με το που το ψεκάζεις στο πρόσωπό σου, έχει πολύ ωραίο spray by the way, νιώθεις ότι πραγματικά είναι σαν να μπαίνει ένα film και δεν κουνιέται τίποτα από εκεί και πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο τελείωμα και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια δίνει στο μακιγιάζ που έχετε εφαρμόσει από κάτω. Λέγεται Radiant Finish Long Lasting Setting Spray και μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να κυκλοφορεί και μεγαλύτερη συσκευασία από τα 50ml γιατί σίγουρα θα τρέξω να την πάρω όταν τελειώσει το No Buy, το οποίο by the way συνεχίζεται, έτσι. Συνεχίζω να μην αγοράζω καλλιτικά. Αρκετά από αυτά τα προϊόντα μου έχουν σταλεί ή τα είχα αγοράσει πριν ξεκινήσω το No Buy στο κανάλι μου, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Γενάρη και θα τελειώσει τον Ιούνιο. Τι άλλο έχω από την NYX, είμαι σίγουρη ότι έχω και κάτι άλλο. Ναι, έχω αυτή εδώ την φανταστική παλέτα με την οποία έχω κάνει σήμερα το μακιγιάζ μου και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε ένα μακιγιάζ τέτοιο ανοιξιάτικο στο κανάλι. Πείτε μου αν συμφωνείτε στα σχόλια. Η παλέτα λέγεται Matchy Matchy, είναι μια monochromatic παλέτα με μόνο matte αποχρώσεις όπως βλέπετε. Αποχρώσεις οι οποίες είναι θερμές, είναι όμως και ανοιξιάτικες, δεν είναι ότι σε πάει πολύ στο πορτοκαλί. Σήμερα για το μακιγιάζ που έχω κάνει έχω χρησιμοποιήσει ως βάση αυτή εδώ τη σκιά. Η περισσότερη δουλειά έγινε με αυτήν εδώ. Έχουν ονόματα από πίσω, όχι. Και το τελείωμα εδώ στην εξωτερική γωνία έγινε με αυτή τη μοβ. Έχω βάλει αυτό το highlighter, το οποίο ωστόσο δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Μ' αρέσει περισσότερο αυτό από τη σειρά High Glass που σας έδειξα πριν. Και φοράω και αυτό το ρούς στο πρόσωπό μου. Φοβερή παλέτα. Για μένα αυτά τα χρώματα αντιπροσωπεύουν την άνοιξη και γενικά όταν την είδα μου έκανε κλικ. Μ' αρέσει γενικά το story της. Θα σας σουατσάρω και μερικές σκιές για να τις δείτε. Έχουν πραγματικά πολύ ωραία απόδοση και νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιήσω αρκετά. Λοιπόν, αυτές για παράδειγμα είναι 4 από τις σκιές που περιέχει αυτή η παλέτα και νομίζω ότι ο συνδυασμός που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ επιτυχημένος. Ταιριάζουν δηλαδή όλες μεταξύ τους, που είναι και πάρα πολύ βασικό σε μια παλέτα. Α, να σας πω ότι έχω χρησιμοποιήσει και το highlighter αυτό, εδώ στο κινητό βλέφαρο για να δώσω λίγο περισσότερο φως, γιατί εγώ χωρίς λάμψη δεν αντέχω. Πάμε να περάσουμε σε μάσκαρα και σε ένα προϊόν που στην αρχή νόμιζα ότι μου άρεσε πολύ, τελικά όμως με απογοήτευσε σφόδρα. Και είναι αυτή η μάσκαρα, η Kush μασκάρα, από την Milk, εταιρεία που κατά τα άλλα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η μάσκαρα όμως ωστόσο, ενώ έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα σε κάθε τύπο βλεφαρίδας θεωρώ, έχει πολύ ωραίο βουρτσάκι, μαύρο χρώμα έντονο και στην αρχή είναι ωραίο το αποτέλεσμα που σου δίνει, κατά τη διάρκεια της ημέρας εμένα παιδιά μου τρέχει και κάτω από τα μάτια είμαι πάντα μουτζουρωμένη. Τη δοκίμασα 1, 2, 3 με διαφορετικές συνθήκες, που να καλοκαιριάσει και όλο να υδρώνουμε δηλαδή τι θα γίνει. Πάμε σε gel για τα φρύδια, αυτό είναι το Fiber Gel Big Boost από την MAC.
από τη νέα κολεξιόν. Είναι και διάβροχο, είναι πάρα πολύ σταθερό. Τελικά εγώ αποφάσισα ότι η απόχρωση brunette είναι ό,τι πρέπει για τα φρύδια μου και τα κρατάει στη θέση τους και τα γεμίζει. Αν έχετε δηλαδή πιο πυκνά φρύδια από τα δικά μου και δεν θέλετε τόσο πολύ δουλειά με πινελάκι, αυτό είναι φανταστικό, παιδιά, και εμένα μου αρέσουν τώρα όσο έρχεται η άνοιξη και καλοκαιριάζει, πιο απλά προϊόντα, να μην προσπαθώ πολύ για να πετύχω το αποτέλεσμα που θέλω. Μένω στα φρύδια και σας έχω μιλήσει για αυτή τη λατρεία, για αυτόν τον αγαπημένο συνδυασμό του pomade της Morphe, αλλά και του πινέλου της Anastasia Beverly Hills. Αυτό, παιδιά, το πινέλο είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει στα φρύδια μου. Με βοηθάει πολύ να κάνω τις γραμμούλες εδώ μπροστά, το γέμισμα, νομίζω το έχω δείξει πώς το χρησιμοποιώ και σε κάποιο βίντεο. Το βουρτσάκι επίσης είναι τέλειο για να χτενίζεις τα φρύδια σου. Και μου αρέσει να το χρησιμοποιώ με το pomade αυτό της Morphe, γιατί είναι λίγο πιο πηχτό από τις Anastasia. Τις Anastasia είναι πιο κρεμώδες, θα έλεγα. Και αυτό δεν μου αρέσει γιατί λίγο μου γλιστράει. Κατά τα άλλα, αυτό το δίδυμο νομίζω ότι είναι το δίδυμο της επιτυχίας. Πάμε σε lip balm. Α, έχω κι άλλο προϊόν από την NYX, παιδιά. Όπα. Rewind. Πάμε πάλι στην NYX. Born to Glow. Πρόσφατα μου έστειλαν ένα προϊόν από αυτή τη συλλογή, το οποίο είναι το νέο τους concealer. Ένα concealer που είναι στη λογική... Της Maybelline δεν είναι αυτό το concealer που έχει το σουγκαράκι μπροστά. Είναι στη λογική αυτή. Ένα concealer που πολλές από εσάς μου λέγατε ότι είναι αγαπημένο σας. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε. Βρίσκω ότι δεν μου δίνει αρκετή κάλυψη. Γενικά είχα ένα, το τελείωσα έτσι για να το τελειώσω για να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν το ευχαριστήθηκα. Αυτό λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ. Η απόχρωση που έχω τώρα στα χέρια μου είναι η Vanilla, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η Light Ivory, καμία σχέση. Και θέλω να δείτε εδώ τη γρατζουνιά που έχω στο χέρι μου και να βάλω λίγο concealer, να δείτε πόσο το καλύπτει. Λοιπόν, ένα τσικ θα κάνω και θα το ταμπονάρω απλά για να σβήσει γύρω γύρω. Βέβαια δεν είναι και το σωστό χρώμα για το χέρι μου, αλλά τέλος πάντων βρίσκω ότι έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη και είναι ένα ελαφρύ concealer. Δεν έχει πολλά έλαια, δεν γλιστράει, αλλά ούτε είναι και αυτός ο στόκος. Είναι η κατάλληλη σύνθεση, κρεμώδη σύνθεση που εμένα μου αρέσει. Δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, το φοράω και αυτό σήμερα στα μάτια μου και έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια γιατί είμαι βαμμένη, παιδιά, αρκετές ώρες. Πάω στο lip gloss. Αυτό είναι ένα προϊόν συλλεκτικό. Ελπίζω ότι κυκλοφορεί ακόμα αυτή η συνεργασία με την Yara της Bobbi Brown. Ωστόσο, κυκλοφορούν σίγουρα ακόμα τα Crushed Oil Infused Gloss, για να το πω πιο σωστά. Αυτή η απόχρωση λέγεται In The Flow και είναι, παιδιά, ένα κόκκινο φανταστικό lip oil, να το πω έτσι, το οποίο ενώ είναι πολύ ενυδατικό και έχει λάδι, έτσι, θρέφει τα χείλη και είναι και πολύ γυαλιστερό, θα το σπατσάρω και αυτό στο χέρι μου για να το δείτε, το εφαρμόζω χωρίς να κάνω γραμμή lip liner. Είναι τρελό αυτό για μένα, γιατί ποτέ δεν μπορούσα να βάλω gloss και ειδικά ένα τόσο έτσι λιπαρό gloss στα χείλη μου χωρίς να βάλω lip liner. Πραγματικά το βάζω, δεν κουνιέται από εκεί που το τοποθετώ, δεν δυσκολεύομαι καθόλου να το εφαρμόσω και έχει και πάρα πολύ ωραία διάρκεια, δεν κολλάει και όπως βλέπετε η απόδοση του χρώματος είναι εκπληκτική, έτσι, για gloss. Εμένα αυτά μου αρέσουν, έχω ερωτευτεί και νομίζω μόνο gloss θα φοράω από εδώ και πέρα. Πάμε σε μάσκες προσώπου. Λέω να προχωρήσουμε σε αυτό. Σας έλεγα σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο ότι είχα χρησιμοποιήσει μία μάσκα με τριαντάφυλλο από την εταιρεία Fresh και την αντικατέστησα με αυτή εδώ τη μάσκα που λέγεται British Rose Fresh Plumping Mask από το Body Shop και μ' αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ. Πρώτον, μυρίζει εκπληκτικά. Δεύτερον, το νιώθεις ότι έχει μία καθαρή σύνθεση. Είναι gel και δεν είναι καθόλου βαριά στο πρόσωπο. Απορροφάται σχετικά γρήγορα, αφήνει ένα film στο πρόσωπο, το οποίο βέβαια το αφαιρείς με χλιαρό νεράκι και ένα πανάκι και βρίσκω ότι με ενυδατώνει όσο χρειάζομαι εγώ που είμαι και μεικτή προς λιπαρή. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εσείς που είστε πιο ξηρές δεν θα σας ενυδατώσει. Κάνει τρομερή δουλειά, οπότε σίγουρα προτείνω να τη δοκιμάσετε και έχω και άλλη μία μάσκα. Πού την έχω, εδώ είναι. Άλλη μία μάσκα ενυδατική που είναι gel face mask, όχι τόσο gel όσο αυτή του Body Shop, αλλά ωστόσο δεν έχει βαριά σύνθεση. Επίσης πολύ καθαρή και αυτή με 98% φυσικά συστατικά, δεν έχει parabens, δεν έχει mineral oil, σιλικόνες, αλκοόλ, μπλα μπλα μπλα. Είναι από την εταιρεία O-Drop και έχει CBD oil. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχει έλαιο κάναβης, είναι προϊόντα βασισμένα στην κάναβη. Και επίσης κάνει τρομερή δουλειά στην ενυδάτωση, δεν είναι καθόλου βαριά και λιπαρή.
θα δείτε πώς θα την απορροφήσει η επιδερμίδα σας, αν τη δοκιμάσετε πραγματικά. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Ήταν σαν να έβαλα μια ενυδατική κρέμα, τη ρούφιξε. Τσακ! Λες και έπινε νερό. Λοιπόν, θα καθαρίσω λίγο τα χέρια μου γιατί φοβάμαι ότι θα γίνω χάλια. Και θα συνεχίσω με καθαριστικό προσώπου, με δύο καθαριστικά προσώπου συγκεκριμένα που δοκίμασα τον τελευταίο καιρό. Βρήκα από την Bioderma αυτό το Sebium Micellar Water. Είναι νεράκι καθαρισμού, νεράκι δεμακιγιάζ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά τα προϊόντα ως πρώτο βήμα, γιατί πάντα κάνω σαπουνάδα, σας τα έχω πει αυτά. Αυτό είναι λοιπόν για μεικτές λιπαρές επιδερμίδες και φοβόμουν ότι δεν θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στην περιοχή των ματιών για να κάνω το μακιγιάζ, και όμως μπορώ. Δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν με ρεθίζει καθόλου, δεν ξέρω αν ενδεικνύεται για τα μάτια, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο και είναι καταπληκτικό. Ούτε ερεθιστικό, αφαιρεί το μακιγιάζ ωραιότατα, από τα πιο ωραία νεράκια που έχω δοκιμάσει. Ένα τώρα νεράκι μισελέρ που δεν μου άρεσε και ήταν μέσα στο Cherry Box που σας είχα κάνει unboxing σε προηγούμενο βίντεο, είναι αυτό εδώ από Kili G. Το πρόβλημά μου είναι ότι νιώθω ότι μου αφήνει μία λιπαρότητα, ότι κάτι μένει στην επιδερμίδα μου και στην επιφάνεια της επιδερμίδας μου. Όχι ότι καθαρίζει και ανοιγούν οι πόροι, νιώθω ότι κάτι μένει. Δεν μου άρεσε. Δεν το ευχαριστήθηκα. Λέω να πάμε στον Κορέ. Έχω τρία προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω. Τα δύο μου άρεσαν πολύ. Το ένα, όχι και τόσο. Η κρέμα λοιπόν αυτή με το ελληνικό γιαούρτι μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Την φοράω αυτή την περίοδο και δεν μου αφήνει καμία λιπαρότητα. Είναι πολύ ωραία βάση για μακιγιάζ. Το μόνο ίσως μείον που έχω να πω είναι ότι έχει λίγο έντονη μυρωδιά για τα δικά μου γούστα. Δεν μένει μυρωδιά, αλλά εκείνη τη στιγμή που το βάζω στο πρόσωπό μου είμαι λίγο. Έχω αυτή που έχει την πιο ελαφριά σύνθεση και είναι σε μορφή gel. Πολύ πολύ μου αρέσει. Επίσης ένα προϊόν από τα καινούργια του Κορέ που μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ είναι το άγριο τριαντάφυλλο η λοσιόν χωρίς αλκοόλ, ενυδατική. Πάρα πολύ ωραία η αίσθηση που αφήνει στην επιδερμίδα αμέσως μετά τον καθαρισμό σας. Εξισορροπεί την επιδερμίδα, την ενυδατώνει σαν πρώτο βήμα πριν βάλετε την κρέμα σας και μυρίζει καταπληκτικά. Από την ίδια σειρά κυκλοφόρησε και ένα έλαιο, το οποίο είναι για μακιγιάζ για όλους τους τύπους δέρματος, το οποίο όμως εμένα δεν μου τέριαξε. Θα σας πω γιατί. Πρώτον κάνει εξαιρετική δουλειά στο να αφαιρεί το μακιγιάζ, να το λιώνει το μακιγιάζ και να σου αφήνει μετά μια πολύ ωραία αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης στην επιδερμίδα. Αυτό που έπαθα όμως εγώ ως λιπαρή, και επειδή δεν πρέπει να χρησιμοποιώ έλαια, μου το έχει πει ξεκάθαρο ο δερματολόγος μου, είναι ότι έβγαλα σπυράκια, αρκετά σπυράκια μετά, και φταίει το έλαιο, ενώ οποιοδήποτε έλαιο θα έφταιγε, δεν φταίει το συγκεκριμένο προϊόν. Ωστόσο, αν είστε ξηρές, το προτείνω 100% για ντεμακιγιάζ, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Επίσης ένα προϊόν που δεν μου άρεσε, ενώ έχω μιλήσει πολλές φορές για τα προϊόντα της BioSelect, είναι το χαλαρωτικό αφρόλουτρο με δικταμέλια, τήλιο και χαμομήλι. Κατά τα άλλα μυρίζει πολύ ωραία, είναι με βιολογικά προϊόντα, αλλά δεν κάνει σαπουνάδα. Αν αυτό δεν σας χαλάει εσάς, it's okay. Εμένα με χαλάει πάντως. Ένα σέρουμ για τα μάτια σας έχω, φανταστικό σέρουμ, πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για εσάς που έχετε μαύρους κύκλους. Παιδιά μου έστελαν αυτό το προϊόν και το δοκίμασα. Λέγεται Biolumin C Eye Serum, έχει φυσικά βιταμίνη C για φωτεινότητα στην περιοχή εδώ κάτω από τα μάτια. Αν έχετε λοιπόν μαύρους κύκλους, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και θα δείτε τεράστια διαφορά από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Σκεφτείτε, εγώ που δεν έχω πολύ μαύρους κύκλους, είδα διαφορά και βλέπω την περιοχή γύρω από τα μάτια μου και είναι πιο φωτεινή ήδη από τις πρώτες φορές που το χρησιμοποίησα. Δεν θυμάμαι αν σας είπα το brand, είναι από την Dermalogica, εταιρεία που γενικά το ψάχνει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι και cruelty free τα προϊόντα της Dermalogica, όλα σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και τα προϊόντα του Κορέ είναι όλα cruelty free. Νομίζω και το Body Shop, δεν είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη όμως για τα προϊόντα της NYX για τα οποία σας μίλησα πριν. Τι άλλο μας έχει μείνει? Μας έχει μείνει μία setting powder και μία μάσκα. Ας πούμε πρώτα για τη μάσκα, από την αγαπημένη μου εταιρεία Glam Glow, θέλω να σας μιλήσω για τη Super Mud. Αυτός είναι ο νέος μου έρωτας τώρα, έχω 2-3 που χρησιμοποιώ, αλλά αυτή εδώ παιδιά η μάσκα, αν έχεις καθαρίσει καλά το πρόσωπό σου, πρώτον τη βάζεις και λίγο τσούζι, λίγο. Δεν είναι τίποτα τρομακτικό, ούτε σε δημιουργεί κοκκινίλα, ούτε θα πάθει κάτι το πρόσωπό σου. Αλλά νιώθεις ότι λειτουργεί, εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι μαύρη,
θέλει να προσέχετε λιγάκι όταν την εφαρμόζετε και όταν τη βγάζετε. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως και μετά την αφαιρείτε. Και παιδιά, το πώς καθαρίζει την επιδερμίδα από το σμίγμα, τους ρήπους, από όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί, δεν λέγεται και δεν υπάρχει. Φανταστική μάσκα. Και κλείνω αυτό το βίντεο με αυτή την setting powder από την εταιρεία Mayee. Νομίζω την άλλη φορά την είχα πει maybe στο άλλο βίντεο που σας είχα κάνει unboxing στο Cherry Box. Ήταν ένα από τα προϊόντα λοιπόν που υπήρχαν μέσα. Είναι translucent setting powder με υαλουρονικό οξύ. Έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο να σετάρει το μακιγιάζ μου. Εγώ τη χρησιμοποιώ κάθε μέρα πλέον γιατί μου τέλειωσαν οι άλλες πούδρες οι μεγάλες που είχα. Είναι πολύ ωραία και για κάτω από τα μάτια, καθόλου ερεθιστική. Νομίζω ότι έχει και πολύ ωραία συστατικά. Δεν τα βλέπω τώρα, παιδιά. Είναι και μια πρεσβεία που μας έχει χτυπήσει και δεν φοράω και τα γυαλιά μου. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω και σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!